Ράδιο 98,9, έκτακτη εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα σου και περαστικά σου Δημήτρη Καζάκη. Ναι, με μάχη. Με αλλά μάχη. Δεν θα το έχανα. Αυτό τουλάχιστον χάσαμε χθες. Αυτό χθες, τι ήταν αυτό που χάσαμε ρε Καζάκη. Ναι, είναι έτσι πραγματικό. Έλεγα, άρε Καζάκη, σήμερα πρέπει να ρωτήσεις. Τσαντίστηκα πάρα πολύ το γεγονός ότι πάντως από αυτό το βήμα να χαιρετήσω και ξέρουν πολύ καλά. Σε αυτούς που απευθύνομαι να χαιρετήσω τον λαό που άσκησε πρωτογενώς την εξουσία του, όπως λένε οι νομικοί. Όπως λέει και ο Μαριάς, ναι. Ναι. Δεν αποδέχτηκαν να τους καπελώσουν συγκεκριμένες ομάδες και κόμματα τα οποία θέλαν να τους πουλήσουν δίθεν δεσερές και ενάντια στην πολιτική. Έθεσαν το κυρίαρχο ζήτημα, το ποιος είναι κυρίαρχος σε αυτή τη χώρα ή ποιος οφείλει να ασκεί εξουσία σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι ο λαός. Δυστυχώς το κάνανε γαργάρα. Και τα κόμματα της αριστεράς, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΚΚΕ μιλούσε υπέρ της αυθόρμητης έκφρασης του λαού, κάνανε γαργάρα ότι αυτό που έκανε ο ελληνικός λαός χθες μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον πρώτο χρόνο της κατοχής, με την 28 Οκτωβρίου του 1941, όπου η τότε κυρίως η νεολαία και οι ανάπηροι του ελληνοτελικού πολέμου άρχισαν να γιορτάζουν την 28 Οκτωβρίου με καταθέσεις στεφάνων, συλλαλητήρια, κάτω από πυρά, ομαδικά πυρά των δυνάμεων κατοχής, με νεκρούς και τραυματίες. Έτσι καθιερώθηκε η επέτειος της 28 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε στους απλούς στους ακροατές, πιθανά να μην το ξέρουν. Α, τώρα εσύ θυμίζεις τους πολιτικούς μας που χθες έβγαιναν και έλεγαν ανιστόρητους αυτούς που βγήκαν και διέδωσαν την παρέμβαση. Να τους θυμίσουμε ότι είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζουμε ως εθνική επέτειο την απαρχή του πολέμου και όχι το τέλος του. Όλες οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη γιορτάζουν με εξαίρεση την παλιά Σοβιετική Ένωση με την απαρχή του Πατριωτικού Πολέμου, αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που γιορτάζει την απαρχή της πάλης ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό, ενώ οι υπόλοιπες χώρες γιορτάζουν το τέλος του πολέμου. Αυτό το γιόρτασε, το ξεκίνησε αυθόρμητα ο λαός μέσα στην πρώτο χρόνο της κατοχής, το 28 Οκτωβρίου 1941, με αυθόρμητες διαδηλώσεις, είπα, πρωτοστάτησαν οι ανάπηροι του ελληνοτελικού πολέμου, του αλβανικού μετόπου, μαζί με την νεολαία, με νεκρούς, με αίμα και τραυματίες. Το συνέχισαν από το δεύτερο χρόνο με οργανωμένο τρόπο πλέον, μέσα από τις τάξεις κυρίως του ΕΑΜ, αλλά και των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων και συνεχίστηκαν καθόλου όλα τα χρόνια της κατοχής. Ακόμη και την εποχή όπου η λεγόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ήρθε τον Οκτώβριο, μετά την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944, εδώ προσπάθησε την επέτειο της 28 Οκτωβρίου να την καταργήσει και στη θέση της να μπει ως εθνική επέτειος η λήξη του πολέμου, δηλαδή η απελευθέρωση. Σε απάντηση αυτή γινόντουσαν μεγάλα συλλαλητήρια της εποχής εκείνης πριν γίνουν τα Δεκεμβριανά, όπου πραγματικά 28 Οκτωβρίου επιβλήθηκε και μετά την απελευθέρωση ως η πραγματική εθνική επέτειος, το επέτειος του όχι του λαού. Και με αυτή την έννοια ο λαός για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο πόλεμο κατόρθωσε να αποκαταστήσει την πραγματικό νόημα της 28 Οκτωβρίου, όπως πραγματικά το πάλεψε με το αίμα του και τον αγώνα του ο ίδιος ο λαός. Τι ωραία και με αυτή πάρεις. Την έννοια, ναι. Θα ήθελα να διαβάσω, να μου επιτρέψει να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, την ανακοίνωση πολιτικής, προσωρινής πολιτικής επιτροπής του ενιαίου παλαϊκού μετόπου για τις εκδηλώσεις που έγιναν χθες, αυθόρμητες εκδηλώσεις του λαού, που νομίζω ότι ανεξάρτητα. Τώρα θα δούμε αν είσαι κόμμα ή όχι. Γιατί αν είσαι κόμμα θα πρέπει να καταδικάσεις τέτοιες κινήσεις, ας πούμε, βαρβαρότητας. Ναι. Για να σε ακούσουμε. Δεν είμαι εγώ, είναι η Πολιτική Επιτροπή. Έτσι, εγώ ήμουν χθες ψόφιος. Γιατί ρε Καζάκη δεν ήσουν εδώ. Τέλος πάντων. Με ψεκάσανε. Άσε ρε Καζάκη. Τι χάσαμε ρε Καζάκη. Ο λαός τίμησε το όχι στο φασισμό και τον ναζισμό με το δικό του όχι σήμερα στο ξεπούλημα της χώρας του. Ο λαός σήμερα απεκατέστησε, γράφτηκε στις 28 Οκτωβρίου, χθες δηλαδή, και αναρτήθηκε χθες το απόγευμα, δεν απεκατέστησε αυθόρμητα σε μεγάλο βαθμό το αληθινό νόημα της 28 Οκτωβρίου. Δεν επέτρεψε στο δοσύλλογο πολιτικό σύστημα να εμφανιστεί ως τιμητής των αγώνων του. Διατράνωσε το δικό του όχι ενάντια στη μετατροπή της χώρας του σε προτεκτοράτο. Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να συνθηκολογήσει επειδή οι κρατούντες έδωσαν γη και είδος στους σύγχρονους κατακτητές του. Ανέδειξε με τον δικό του τρόπο μια νέα εθνική ενότητα,
που θεμελιώνεται στα πραγματικά συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του, η οποία προορίζεται να μετατραπεί σε δουλοπάρικο της ληστοσημωρίας που διαφεντεύει τις αγορές και την Ευρωζώνη. Ο λαός και το έθνος δεν εκπροσωπείται από δοτούς θεσμούς και εκπροσώπους που ξέρουν μόνο να λειτουργούν ως βιτρίνα της νέας κατοχής. Η φετινή επέτειος της 28 Οκτωβρίου θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πρώτη φορά που γιορτάστηκε αυθόρμητα με συλλαλητήρια τον πρώτο χρόνο της ναζιστικής κατοχής. Έτσι καθιερώθηκε η επέτειος αυτή, με το αίμα και τον αγώνα του λαού ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους δοσύλλογους. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο ένα απλό σκέρτημά του για να αποκαλυφθεί ο συνασπισμός των σύγχρονων δοσύλλογων, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Λαός και Εξαπτέρυγα, οι οποίοι έτρεξαν να μιλήσουν για αμαύρωση εθνικής επετείου και για ασέβεια προς τους θεσμούς, την ίδια στιγμή που συνδράμουν ενεργά στο ξεπούλημα της χώρας και στην απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας της, με τρόπο που δεν τόλμησε να κάνει ο δικτάτορας μεταξάς, ούτε καν οι δοσύλλογες κυβερνήσεις της ναζιστικής κατοχής. Όσο και αν προσπαθούν οι κρατούντες και οι γυρολόγοι τους να τρομάξουν τον λαό με εμφυλιοπολεμικές κραυγές και απειλές περί εθνικού διχασμού, με μεγάλη δυσκολία πια κρύβουν τη γύμνια τους, την τρομακτική κοινωνική τους απαξίωση και την πρωτοφανή απομόνωσή τους. Φτιάχνουν σκιάχτρα για να αποτρέψουν το μοιραίο για αυτούς, την ανατροπή τους από έναν λαό αποφασισμένο να διεκδικήσει τη χώρα και τη ζωή του. Οι διαχωριστικές γραμμές χαράχτηκαν και το κυρίαρχο δίλημα τέθηκε πια ξεκάθαρα. Ή με τους σύγχρονους δοσύλλογους και τα αφεντικά τους, ή με το λαό για μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική και ανεξάρτητη. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, αυτοί που κατάγονται από τους δοσύλλογους και τους μαυραγωρίτες, οι πολιτικοί συνεχιστές των δοσυλλόγων και των μαυραγωρητών, θα μας μάθουν ιστορία. Αυτοί που βίασαν συνολικά επί 4 δεκαετίες ένα ολόκληρο έθνος για να επιβληθεί η Αμερικανοκρατία σε αυτόν τον τόπο και μετά η κυριαρχία της ΕΟΚ και της Ευρωζώνης, θα μας μάθουν ιστορία. Αυτοί που γέννησαν χούντες και τώρα ετοιμάζουν νέες χούντες στο όνομα της Εθνικής Ενότητας και της Εθνικής Συνεννόησης. Αυτοί θα μας μάθουν ιστορία. Έλεος. Έλεος. Ο 382, λέει ο Μανώλης Λέζος, είπε τα πράγματα με το όνομα του. Μπράβο, ήταν ο μόνος. Πραγματικά άκουσα και πραγματικά τίμησε και το όνομά του, αν και του έχουμε ασκήσει κριτική μερικές φορές, σκληρή κριτική, γιατί δυστυχώς επιμένει να έχει αυταπάτες για ορισμένους κομματικούς μηχανισμούς και ορισμένες ηγεσίες που έχουν εξοφλήσει, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά του στον καταγραφείς, δικαίωμά του και την ιστορία του την τιμά και πραγματικά είπε αυτό που πραγματικά ήταν στα χείλη όλων. Για πρώτη φορά τιμήθηκε το πραγματικό νόημα της 28 Οκτωβρίου και δεν ήταν η κολυβήθα του Σιλοάμ για κάθε πολιτικάντη για να μπορέσει να ζώνεται τη σημαία που πουλάει καθημερινά στην καθημερινή του πρακτική όλες τις υπόλοιπες μέρες. Λοιπόν, αυτό είναι η ιστορία και να σας πω και κάτι, είναι η αρχή. Ας δώσουμε έναν όρκο όπως οι παλιοί αγωνιστές δίναν όρκο ελπίδας και θυσίας, ώστε την 25η Μαρτίου, την άλλη μεγάλη εθνική επέτειο αυτής της χώρας, να μην είναι αυτή εδώ. Να είναι η απαρχή μιας νέας Ελλάδας. Να έχει αρχίσει η πορεία για μια νέα Ελλάδα. Και πραγματικά αυτό το πράγμα μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο ο ίδιος ο λαός. Ο ίδιος ο λαός, με τα δικά του, με τα σύγχρονα αιαμικά χαρακτηριστικά, που δεν θα το απολύσουν κάποιοι γυρολόγοι προκειμένου να εξασφαλίσουν τον ψήφο διαμαρτυρίας του. Όχι, θα τα οικοδομήσει ο ίδιος, όπως ξέρει να τα οικοδομεί. Γιατί αυτοί που έκαναν αυτοί χθες ήταν αυτοί οι πρώτοι που μπορούσαν και συγκρότησαν τους πρώτους πυρήνες του νέου ΕΑΜ, που δραστηριοποιούνται με τη λογική και την ιδεολογία του νέου ΕΑΜ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έστω και αν προέρχονται από συντηρητικούς χώρους. Δεν έχει καμία σημασία. Στο ΕΑΜ ήταν ακόμη και βασιλόφρονες όταν πολεμήσανε για πραγματικά για την πατρίδα τους. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πολεμάμε με τους νέους όρους. Πολεμάμε και τραγουδάμε όπως θα ακούσουμε. Όπως λέγανε οι παλιοί. Τις μαρτυρίες να τα θυμόμαστε. Ναι. Εδώ πριν να πάμε εκεί, να διαβάσουμε από μια ελληνική εφημερίδα στις 34 του 1941. Δεν θα σας ανακαλύψει μετά το δελτίο. Τι θέλανε από το, τι ζητούσαν από τους Έλληνες. Παλιά έλεγε ναι, τώρα λέει όχι. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί έχω μεγάλα αποθυμένα. Λοιπόν, έλεγαν τότε σε κεντρικό, στην κεντρική, στο editorial, να το πούμε έτσι, της 34 του 1941, 27 του Απρίλη είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα. Λοιπόν, ο πόλεμος ετελείωσεν για την Ελλάδα, όπως ετελείωσεν και για όλα τα κράτη της Υπηρετικής Ευρώπης. Ο ελληνικός στρατός κατέθεσαν τα όπλα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Για την πραγματική ειρήνευση χρειάζεται και η ψυχική αποστράτευση των Ελλήνων.
Η γοργή επάνω δόστον στην ψυχική γαλήνη για να προσαρμοστούν με όλη την ενεργητικότητα στα πολλαπλά καθήκοντα, τα οποία τους επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή την ψυχική αποστράτευση προσπαθούν να πετύχουν. Το σύνολο του πολιτικού συστήματος με τον τρόπο που πραγματικά απευθύνεται και προσπαθεί να καπηλευτεί τη δυσαρέσκεια του κόσμου, την ψυχική αποστράτευση. Στον βαθμό που εμείς παραμένουμε στρατευμένοι σε τι, σε ακριβώς τα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν αυτή τη χώρα και τον τρόπο που επιβάλλεται η νέα κατοχή, τότε πραγματικά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.